Καλό μεσημέρι σε όλους. Σας καλωσορίζω στη δημοσιογραφική διάσκεψη για τον κρισιμότατο αγώνα της πέμπτης αγωνιστικής στο δεύτερο ομίλο του Europa League με αντίπαλο την Δυναμό Κιέβου. Αύριο στις 8 παρατέταρτο εδώ στο σπίτι μας, στο ΑΕΚ Αρένα. Δίπλα μου στο πάνελ, εκτός από τον προπονητή, όπως πάντα είναι στα δεξιό μου, ο κύριος Χωσέ Λουίς Όλτρα, είναι εκ μέρους των ποσεστών ο Άνταμ Κιούρσο. Απλά πριν ξεκινήσουμε, να ενημερώσουμε επίσημα για το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει ο αρχηγός μας, ο Ιβάν Τρισκόφσκι. Το πρόβλημα το οποίο είναι στο υποκλινίδιο του ποδιού, θα τον αφήσει εκτός για ένα διάστημα 2 με 3 εβδομάδων και η κατάστασή του θα επαναξιολογείται. Έχει ξεκινήσει ήδη θεραπεία, θα δούμε στην πορεία, οπότε αν δεν ισχύει το που γράφτηκε χθες για απουσία, μεγαλύτερο διάστημα απουσίας του αρχηγού μας. Coach. Good. Καλημέρα. Good morning. Tomorrow, you know, tomorrow's game is very important for all of us. When I say all of us, is the players, the technical staff, the club, the journalists, the supporters, because tomorrow we can really make history in this club and history, I think, in Cyprus, because I believe it's the first time one team can pass the round, qualify to the next round of conference. After Apoel, yes, for sure. Apoel in Europe and champions, I think. And it's important for us. I never ask to the fans, to the supporters for anything, but tomorrow is important to create, to generate a great atmosphere and support us from the beginning to the end, because we play against a very good team, that this team have improved since the last time we played with them, because they have more pace of competition and they have good players in best form, in best better in the physical moment, and a coach with a lot of experience, and it's very difficult for us tomorrow the game, and we need this support, and we need to make a complete game from the beginning, not only in defense. I want a brave team for attack, for create options to score, chance to score, and it's all. We need to do a complete game, a perfect game, no mistakes, and play in the best version, and for sure we can. I believe in this team, in these players, and I believe in these supporters, that they help us, and only have to compete in our best version for try to win the game. Not come out to draw for sure is a good result tomorrow, but if you play for draw, the normal is that you lose at the end. Then you have to play for win. It's our intention, it's our target for tomorrow, and that's all, nothing else. Αύριο έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, πολύ σημαντικό για όλους, τους παίχτες, τους προπονητές, το ίδιο το κλαμπ, τους φιλάθλους, ακόμη και εσάς, τους δημοσιογράφους, γιατί αύριο έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε ιστορία, να περάσουμε στην ιστορία για την ομάδα μας και για όλη την Κύπρο, γιατί το ξέρουμε ότι θα είμαστε η πρώτη ομάδα που θα καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκρισή της μετά από την συμμετοχή της στον Όμιλο, κάτι που πέτυχε στο παρελθόν μόνο το ΑΠΟΕΛ.
Από εκεί πέρα ποτέ δεν ζητώ κάτι ιδιαίτερο από τους φιλάθλους. Για το αυριανό παιχνίδι όμως θέλω να τους ζητήσω να δημιουργήσουν μια υπέροχη ατμόσφαιρα από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού να είναι στο πλευρό της ομάδας, να την στηρίξω, γιατί αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα η οποία έχει βελτιωθεί από τότε που παίξαμε το παιχνίδι στο εκτός έδρας παιχνίδι. Είναι πιο ανταγωνιστική, οι παίκτες είναι σε καλύτερη κατάσταση και η φυσική κατάσταση και σε ό,τι αφορά τη φόρμα. Και επίσης έχει έναν πάρα πολύ ικανό και έμπειρο προπονητή. Επομένως είναι πολύ δύσκολο το αυριανό παιχνίδι. Θα πρέπει να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι, όχι μόνο στην αμήνα αλλά και στην επίθεση. Θέλω να δω μια γενναία ομάδα στο αυριανό παιχνίδι που θα βγει στο γήπεδο για να παίξει το παιχνίδι, να φτιάξει ευκαιρίες, να πετύχει γκολ. Χρειαζόμαστε ένα τέλειο παιχνίδι χωρίς λάθη. Και χρειαζόμαστε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Πιστεύω στην ομάδα, πιστεύω στους φιλάθλους για την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν. Ο στόχος μας είναι η νίκη, δεν πάμε για την ισοπαλία, γιατί αν και το ισοπαλό αποτέλεσμα μας οδηγεί στον επόμενο γύρο στην ενδιάμεση φάση του Conference League, όταν πηγαίνεις για την ισοπαλία και όχι για την νίκη, το πιο φυσιολογικό είναι να χάσεις το παιχνίδι. Επομένως, η νίκη είναι ο μοναδικός μας στόχος στο αυριανό παιχνίδι. Hello everyone. I think we all know how important game we have tomorrow. I think the team is ready. This is the games that we start to play football when we can achieve big things. We can make history. So I think all the players are prepared for the game tomorrow. Personally, I want to feel the feeling and the atmosphere that we had against Fenerbahce, because from outside, for me it was a little bit painful that I couldn't be on the pitch. But I hope tomorrow I will get my minutes and try to help the team to at least don't lose the game. But of course we want to win, because we play home, we play in front of our people. And we want to really make them proud. So we will do our best, and yeah, we can't wait to play tomorrow. Για μένα, όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι και η ομάδα είναι έτοιμη για το αυριανό παιχνίδι. Όταν ξεκινούσαμε όλοι μας, όταν ξεκινούσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, θέλαμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, να παίζουμε παιχνίδια με τέτοιους αντιπάλους, δυνατούς αντιπάλους, και να έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε ιστορία. Όλοι οι παίκτες είμαστε έτοιμοι. Εγώ προσωπικά, επειδή στο προηγούμενο παιχνίδι ήμουν στην Κερκίδα, θέλω να ζήσω την ίδια ατμόσφαιρα που είχαμε με την Φενέρ. Για μένα προσωπικά ήταν οδυνηρό το ότι δεν μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα. Αύριο είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα εφόσον μου ζητηθεί, για να προσπαθήσει να πετύχει τον στόχο της. Θέλουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα, τουλάχιστον την ισοπαλία, αλλά βεβαίως ο στόχος μας είναι μπροστά από τον κόσμο μας να πάρουμε την νίκη. Αυτό θέλουμε, να κάνουμε περήφανο τον κόσμο, και στα βοητήρια ανυπομονούμε για το αυριανό παιχνίδι. Μια ερώτηση για τον Άτα. Πέρσι ο ίδιος σκόραρε σε όλες τις διοργανώσεις 6 γκολ. Φέτος ήδη σε όλες τις διοργανώσεις μετράει τον ίδιο αριθμό. Τι άλλαξε για τον ίδιο πέρσι με φέτος, έτσι ώστε να βρίσκει πολύ πιο εύκολα στόχο και να σκοράρει πιο εύκολα? Question for Adam. Last year you scored only six goals all the season. This year so far you scored the same number. what is change in the game, in your game, and you score easy? The coach.
the pressure that the coach gave me on the preseason. It's a joke. It's a joke. Because he told me in the preseason that I expect from you at least 8 goals. You know, so I'm trying to do my best. But yeah, last year was a little bit difficult for me because I came here without preseason, let's say. And after 8 or 9 days with the team, I start to play in the first 11. And I think I did a good job, but unfortunately in January I got a big injury that I was out for 2.5 months. But since the preseason, I'm feeling good. I have my confidence. I want to help my team with my quality, and I think I'm the same player as I was 1 year ago. Maybe, of course, we became a better team together. We know each other much better. Sometimes even without saying anything on the pitch, you just look at each other and you know where your teammate can give the ball. You just need to, let's say, run behind the defense. So all these small things can change a lot of things. And maybe the most important that I'm enjoying more football than the last season. You will score again against Dinamo tomorrow. If the coach give me the chance, I will try my best. Tomorrow, out. Oh, no, it's a good player in, and I need his work. He's very good, very happy. Yes, yes. No, more, 10 at least. Το καλοκαίρι στην προετοιμασία μου είχε μιλήσει ο προπονητής και μου είπε ότι φέτος περιμένει από μένα τουλάχιστον να σκοράρω 8 γκολ. Λέω, όπως είπε και ο προπονητής, ανεβαίνει περισσότερο πύχης, τουλάχιστον 10 γκολ. Για μένα την περσινή σεζόν ήταν πιο δύσκολο, γιατί μπήκα στην ομάδα, δεν ακολούθησα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μετά από 8-9 μέρες προπονήσεων, είχε έρθει το Σεπτέμβρη πέρσι, θυμίζω. Μπήκα μέσα στην εντεκάδα, έκανα καλή δουλειά, αλλά ήρθε εκείνος ο τραυματισμός που έμεινε εκτός για μεγάλο διάστημα. Φέτος νιώθω ωραία, έχω αυτοεκτίμηση. Είμαι ο ίδιος παίκτης, αλλά γενικότερα σαν ομάδα γνωρίζει καλύτερα και ο ένας τον άλλο και αποδίδουμε καλύτερα. Είναι κάποιες περιπτώσεις που ξέρει από πριν ο συμπαίκτης μου που θα μου δώσει την μπάλα. Αυτό που λέμε πολλές φορές, συνεννόμαστε με τα μάτια. Το πιο σημαντικό είναι ότι απολαμβάνω περισσότερο την ευκαιρία. Όταν το ρώτησες αν θα σκοράρει και στο αυριανό παιχνίδι, σου απάντησε ότι θα μου δώσει την ευκαιρία ο προπονητής. Για τον προπονητή, είναι από τα παιχνίδια που οι παίκτες έχουν από μόνοι τους πολύ μεγάλο κίνητρο. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που μπορεί να μεταφέρει στους παίκτες έτσι ώστε να τους δώσει μεγαλύτερη όθηση, είτε πιστεύω ότι δεν χρειάζεται από μόνο το παιχνίδι δίνει το κίνητρο που πρέπει. The players have already big motivation. If you think that you can give them as a coach even more motivation, or you think it's not necessary because we all know the crucial of the game. I think we have to play always, not only tomorrow, with the just motivation. It's not good to play with too much motivation or less motivation than the necessary. Tomorrow, for sure, I don't need to give the players more motivation. They are very motivated. If one player tomorrow is not motivated, he cannot play here or in another team like this. But I think we have to play focus on the game, not with the result. To be patient with the ball and without the ball, and at the same time to be aggressive with the ball and without the ball, and for sure to be
forceful in both penalty box. It's the most important in football, always. Then we have to play, focus on the game, win the duels, win the second balls, and only this. And after we think about the consequences for the result. Πάντα σε όλα τα παιχνίδια πρέπει να έχεις κίνητρο και δεν είναι καλό όταν έχεις σε ένα παιχνίδι αρκετά μεγάλο κίνητρο, σε άλλο παιχνίδι λιγότερο κίνητρο. Σίγουρα αύριο δεν χρειάζεται κάτι επιπλέον, όλοι γνωρίζουν το παιχνίδι. Εάν κάποιος δεν έχει κίνητρο στο αυριανό παιχνίδι, δεν έχει θέση σε μια ομάδα όπως είναι η δικιά μας, σε μια ομάδα που διεκδικεί πράγματα. Από εκεί πέρα αύριο θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι μας. Θα πρέπει να είμαστε καλοί, επιθετικοί, με και χωρίς την μπάλα. Θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και στις δύο περιοχές. Και όταν κάνουμε επίθεση και όταν είμαστε στην άμυνα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γενικότερα στις δεύτερες μπάλες, στις διαγώνιες, θα πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και μετά θα σκεφτούμε σε εισαγωγικά τις συνέπειες του αποτελέσματος. Δυναμό has nothing to lose. They are coming tomorrow to play the game. They are coming to play their game. And you consider about this. And also, what we have to change compared to the first game, because we got the victory, but it was a long time that they put us pressures. Yes, for sure, they don't have nothing to lose tomorrow, but they have too much in play, for sure, because for this team it's very important to qualify to the next round, and if they win tomorrow, they have an advantage in this situation. Then we have to play and focus only in our team, in our job, in our work, in the pitch, only this. Is the important for me always, and the first game in Poland, I think we compete very well. We did a very good defensive work, but we had problems to take the ball, to keep the ball, to create some chances for score, and only my friend with free kick. Yes, yes, yes. But we need to be more brave in attack, more aggressive in attack. The press try to do forward more higher and harder. But I think the way is the correct, the good way. Like the game in Poland, but improving some things like this. Details, be careful with the details, no mistakes in defense, no mistakes if we create one chance for a score. And these details is the most important. Σίγουρα δεν έχουν κάτι να χάσουν, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ομάδα που ο στόχος της ήταν να προκριθεί και αύριο έρχονται για να πάρουν την πρόκριση, γιατί με νίκη θα αποκομίσουν πλεονέκτημα σε σύγκριση με εμάς. Αλλά δεν μας απασχολεί το πώς προσεγγίζει το παιχνίδι ο αντίπαλος. Εμάς σημασία έχει το πώς θα παρουσιαστούμε στο παιχνίδι. Θα πρέπει να είμαστε το πώς θα κάνουμε καλή εμφάνιση, θα δουλέψουμε σωστά η εικόνα μας στο γήπεδο. Στο πρώτο παιχνίδι ήμασταν ανταγωνιστικοί. Αλλά μπορούμε για ακόμη περισσότερο. Όταν λέω ακόμη περισσότερο, κάναμε πολύ καλή δουλειά αμυντικά. Δεν επιτρέψαμε να μας βγάλει πολλές φάσεις. Αλλά είχαμε πρόβλημα να κρατήσουμε την μπάλα αρκετή ώρα στην κατοχή μας. Είχαμε πρόβλημα να τελειώσουμε φάσεις. Μόνο με τον Άνταμ όταν πετύχαμε τον γκολ. Και ακόμη μια περίπτωση στο δεύτερο μήχρονο ήταν η μεγάλη μας φάση.
και πάλι με τον Άνταμ, θα πρέπει να παίξουμε πιο γενναία, πιο επιθετικά, να πιέσουμε πιο ψηλά με τον σωστό τρόπο. Ουσιαστικά ο δρόμος ο σωστός είναι η εμφάνιση που κάναμε στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία, αλλά βελτιώνοντας κάποια πράγματα, κάποιες λεπτομέρειες, όπως αυτές που σας είπα προηγουμένως. Τι πρέπει να αλλάξει στην εμφάνιση της ομάδας, αν είναι η διάρκεια θα έλεγα, σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια στο αρένα, πάνω κάτω, τα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια και για τις προκριματικές φάσεις και στα διαδοχεία ομίλων ήταν τα ίδια. Ξεκίνησε καλύτερο αντίπαλος, προσπαθούσε να βγάλει αντίδραση, βγήκε το αποτέλεσμα μόνο η Παρτίζα. Πρέπει να παρασυρθεί από τον ενθουσιασμό του κόσμου, πρέπει να υπάρχει περισσότερη διάρκεια και συγκέντρωση στο παιχνίδι. In the previous games, home games, we have similar attitude from our team. Usually we didn't start with the game, then we take the control and we get the result with Partizan, for example, but in the other games we don't have the we didn't have the result. What we have to change? To be no stability in the game. Completely. In front of us always are very good teams with very good players. It's difficult for us. The team always compete. The team is an uncomfortable team for the opponent. And the result is not good sometimes here in Europe, but sometimes under cell, for example, the Rennes, we did a very good game and in the last play we lost. Or Fenerbahce in the best moment they score the second goal and hurt us. It's difficult, but I'm happy with the performance of the team on the pitch in all the not in all but almost in all the games in Europe. And this is the correct way, and be careful with the details for improve. In attack, in defense, for sure we have to improve. We can do it better. I always say to the players, we can, because I believe a lot in these players, in this team, in this model, and we can do it better, and we have to do it better tomorrow, and no mistakes, and I say before, forceful in the boxes, in two boxes. Very important tomorrow. Hard here in defense and in attack. Is all for me. Αξί, ναι μεν δεν είχαμε τα αποτελέσματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντα παίζουμε πολύ καλές ομάδες και πάντα στην ολότητα του παιχνιδιού, σε όλα τα παιχνίδια ήμασταν ανταγωνιστικοί. Τα αποτελέσματα μπορεί να μην μας βγήκαν, αλλά μην ξεχνάμε ότι, για παράδειγμα, στις ήττες από Ρεν και Φενέρμπαξε, ήταν άδικα τα αποτελέσματα με τη Ρεν, με το γκολ που δεχθήκαμε στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, με την Φενέρμπαξε, όταν ήμασταν καλύτεροι και από το πουθενά ήρθε το δεύτερο γκολ, που έκανε πιο δύσκολο το έργο μας. Γενικότερα όμως, σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με την απόδοση των παιχτών. Αυτός είναι ο δρόμος, αλλά πρέπει πάντα να προσέχουμε τις λεπτομέρειες. Αυτό που είπα και προηγουμένως. Μπορούμε. Και αυτό λέω πάντα στους παίκτες, στα βοηθήρια, ότι πιστεύω σε αυτούς, πιστεύω στην ποιότητά τους, πιστεύω στο πλάνο μας, πιστεύω πάρα πολύ. Χρειάζεται να μην κάνουμε λάθη, να είμαστε προσεκτικοί και αυτό που σας είπα το πιο σημαντικό, προσεκτική και στις δύο περιοχές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για το παιχνίδι αύριο. Υπάρχουν τρεις πολύ σημαντικές απουσίες από την Ιωαννική. Είναι ο Ζανκούρκο, είναι ο Τρισκόφσκι, είναι και ο Γκαρσία. Πόσο αυτές οι αλλαγές τον προβληματίζουν και πόσο αλλάζουν το πλάνο του για το αυριανό παιχνίδι. We have three players, important players, out with injuries and suspension. I'm a coach that I don't like the excuses I say always.
And not only these players, out of the list tomorrow, Asante, Romo, Casas. Tomorrow only 19 players, 3 goalkeepers and 16 players. But for me, it's enough for compete and for win. There are not one important players, but I have one idea and other players who have tomorrow a chance for show that they are good players and they can play. I'm happy because all the players in this squad, only Henry, not have any chance until now. But the other players, all sometime in the start, in the lineup, the starters, and all with good performance. And I'm confident with all the players. And tomorrow 11 for start, and after 5 change for compete and for try to win or draw, and for make history with this club. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαι προπονητής που ποτέ δεν έχω σταθεί σε δικαιολογίες. Δεν το έχω κάνει και το λέω κάθε εβδομάδα αυτό. Δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις που είναι έξω που έχουν τα προβλήματα. Είναι και οι τρεις που είναι εκτός λίστας. Οπότε αν αύριο πάμε με 19 παίκτες, εκ των οποίων οι τρεις είναι δερματοφύλακες. Αλλά είναι αρκετοί αυτοί οι παίκτες για να παρουσιάσουμε ανταγωνιστική εικόνα και να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Έχω μια ιδέα στο μυαλό μου για το πώς θα παρουσιαστούμε το πλάνο για το αυριανό παιχνίδι. Είναι και ευκαιρία για κάποιους να δείξουν ότι είναι αρκετά καλοί και μπορούν να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Είμαι χαρούμενος γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές έδειξαν ετοιμότητα όταν κλήθηκαν να αγωνιστούν είτε βασική είτε στο είδος αλλαγή. Ο μοναδικός που δεν πήρε χρόνο συμμετοχής είναι ο Χένρι. Έχουμε τη δυνατότητα με 11 παίχτες στο αρχικό σχήμα και 5 αλλαγές να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί και να πάρουμε τη νίκη ή την ισοπαλία και να γράψουμε ιστορία με την ομάδα. It's okay. Thank you. Thank you. Θα τα πούμε. Τομόρο. Αύριο. Yes, θα τα πούμε στο Γιώπηγιο. Αύριο. Τομόρο, αύριο. Yes. Yes. But yeah, I don't know.